Γεια σας φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και εδώ, στη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, είμαστε και απόψε μαζί, όπως και κάθε Τετάρτη, για να εξετάσουμε τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και να έχουμε και μία αποκλειστική συνέντευξη με τον εισαγγελέα, τον πρώην εισαγγελέα, τον Ιωάννη Σακά και επικεφαλής στο κίνημα δικαιοσύνης. Τα γεγονότα τρέχουν με ρυθμό τέτοιο που και η ειδησιογραφία συχνά δεν τα προλαβαίνει και εμείς μια φορά εδώ την εβδομάδα, όπως τα λέμε κάθε εβδομάδα, θα τα πούμε και απόψε, κοντά στα Χριστούγεννα, 13 του μηνός, βρισκόμαστε κοντά στα Χριστούγεννα, αλλά τι Χριστούγεννα, φίλες και φίλοι, να περάσουν οι Έλληνες που το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκεται στο όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό. Σήμερα ο Γιώργος Παπαδάκης από τον Αντένα έβγαλε το γράμμα που έστειλε ένας 8χρονος μαθητής, ένα συγκινητικότατο γράμμα που έστειλε ένας 8χρονος μαθητής από την Πάτρα, ο Αλέξης, προς τον Άγιο Βασίλη. «Άγιε μου Βασίλη, είμαι ο Αλέξης και πάω στην τετάρτη τάξη. Ήμουν καλό παιδί, θέλω να μου φέρεις και φέτος πολύ φαγητό για να μην κλαίει η μαμά μου. Δεν έχει δουλειά. Και αν θέλεις, να μου φέρεις ένα παιχνίδι για τον άρρωστο αδερφό μου». Αυτή η συγκινητική επιστολή, αυτό το συγκινητικό γράμμα, το συγκλονιστικό γράμμα, δεν είναι μόνο από τον Αλέξη. Σαν τον Αλέξη υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά. Σας είπαμε ότι σιγά σιγά γίνεται πλειοψηφία του ελληνικού λαού η ελληνική οικογένεια, η φτωχή οικογένεια που δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα. Η οικογένεια που έχει μέλη τα οποία δεν δουλεύουν, που έχει μέλη τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση τραγική, που δεν έχουν να δώσουν στα παιδιά τους να φάνε. Αυτό το παιδί λοιπόν ο Αλέξης δεν ζήτησε τίποτα για τον εαυτό του, ζήτησε μόνο για το μικρό του το αδερφάκι το οποίο είναι άρρωστο και για τη μαμά του η οποία κλαίει συνέχεια γιατί δεν έχει να δώσει στα παιδιά της φαγητό. Αυτή η τραγική εικόνα, φίλες και φίλοι, δεν σημαίνει τίποτα για τους άθλιους της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, οι οποίοι περνούν τα Χριστούγεννά τους και τις γιορτές τους, στολίζοντας το δέντρο τους και έξω από το δικό τους σπίτι βρίσκεται ο πενόμενος ελληνικός λαός σε κατάσταση που οδηγεί στο θάνατο. Μόλις πριν από 3 ημέρες πέθανε μία γυναίκα, γίνεται αυτή τη στιγμή χαμός στο διαδίκτυο με την παρουσία της, γιατί δεν το παρουσίασε κανένα ελληνικό κανάλι, δεν το παρουσίασε μέχρι στιγμής αυτή την ώρα που μιλάμε. Μία γυναίκα η οποία πέθανε, η οποία πέθανε στο δρόμο και δυστυχώς ήταν Ελληνίδα. Κάποιοι άλλοι παίρνουν τα 400 ευρώ από την κυβέρνηση ως πρημοδότηση, η οποία είναι λαθρομετανάστες, οι οποίοι λέγονται πρόσφυγες, και αυτή η γυναίκα πήρε πάνω το κεφάλι της 10.000 ευρώ για παράνομη κατάληψη εγκαταλελειμμένου ακινήτου και άφησε την τελευταία της πνοή πριν από μερικές ημέρες. Φίλες και φίλοι, αυτή η τραγική εικόνα μπορεί για κάποιους στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να μην σημαίνει απολύτως τίποτα. Για μας όμως εδώ σημαίνει εν όψη των Χριστουγέννων και θα προσπαθήσουμε να συγκινήσουμε τον ελληνικό λαό και να καταλάβει ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος δίπλα του ο οποίος υποφέρει, κλαίει, δεν περνάει γιορτές, περνάει δραματικές ημέρες και ας γυρίσουμε έτσι λίγο το βλέμμα μας να δούμε και αυτούς τους ανθρώπους και ό,τι μπορούμε να δώσουμε, έστω και ένα ευρώ, για να μπορέσουν να πάρουν ένα σουβλάκι να φάνε αυτοί οι άνθρωποι. Η προηγούμενη εβδομάδα κύλησε με την επίσκεψη του Ερντογάν, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα μετά από επίσκεψη, επίσημη πρόσκληση που του έκανε ο κύριος Παυλόπουλος. Και τι κατάφερε η ελληνική κυβέρνηση? Κατάφερε ο κύριος Ερντογάν να θέσει το θέμα της Θράκης και της συνθήκης της Λοζάνης, την οποία αμφισβήτησε ευθέως. Και ας βγαίνουν οι της κυβέρνησης και όλων των υπολείπων που την υποστηρίζουν να λένε ότι η ελληνική κυβέρνηση
έθεσε τα θέματα όπως έπρεπε και ότι αυτό απέβει προς τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τρίχες κατσαρές σε κοινά ελληνικά. Ας ακούσουμε τον κύριο Ερντογάν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις τις οποίες έθεσε ευθέως, αμφισβητώντας την συνθήκη της Λοζάνης, και στον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο και στον κύριο Τσίπρα. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, φίλες και φίλοι. Είναι μια συνθήκη που υπεγράφει από 11 χώρες. Ξέρετε ότι έχει υπογράψει τη συνθήκη και η Ιαπωνία. Μπορεί να σας ξαφνιάσει αυτό. Η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Αγγλία. Όλες αυτές οι χώρες έχουν υπογράψει τη συνθήκη της Λοζάνης. Λοιπόν, στη συνθήκη της Λοζάνης υπάρχουν προβλέψεις μόνον ως προς το Αιγαίο. Δεν υπάρχει τίποτα ως προς τα μειονοτικά μας θέματα σχετικά με το καθεστώς, το νομικό καθεστώς που διέπει τις αμφότερες μειονότητες στη Δυτική Θράκη. Έχουμε μουσουλμανική μειονότητα η οποία μπορεί να είναι τουρκικής, πομακικής ή Ρωμά προέλευσης και πιστεύουμε ότι στο θέμα αυτό πρέπει να γίνουν κάποιες καινούργιες σκέψεις και σκέψεις σχετικά με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εμείς ας πούμε για το θέμα της μειονότητας λέμε ότι το κατακεφαλήν ΑΕΠ εισόδημα στην Ελλάδα φτάνει τα 15.000 ευρώ ενώ στη Δυτική Θράκη φτάνει με τα βία στα 2.000 με 2.200 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα οικονομικό χάσμα. Υπάρχει επίσης το θέμα της μουφτίας. Ο αρχιμουφτής βλέπουμε ότι είναι ένας διοριστής δημόσιος υπάλληλος. Η συνθήκη της Λοζάνης προβλέπει ότι ο επικεφαλής μουφτής πρέπει να εκλέγεται. Στην Τουρκία ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκλέγεται από την Ιερά Σύνοδο. Και η Ιερά Σύνοδος πρέπει να έχει συγκεκριμένο αριθμό μελών για να μπορεί να εκλέξει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και όταν υπήρχε μείωση του αριθμού των μελών της Ιεράς Συνόδου, έστειλα μήνυμα προς τον Πατριάρχη και του είπα υποδείξτε ονόματα ιερωμένων στους οποίους θα δώσουμε την τουρκική ηθαγένεια ούτως ώστε να αποτελέσουν μέλη της Ιεράς Συνόδου. Από 7 που ήταν μετά από τις υποδείξεις του Οικουμενικού Πατριάρχη η Ιερά Σύνοδος έχει τώρα 17 μέλη, δηλαδή μπορεί να εκλέξει νέο Πατριαρχή. Ακούσατε λοιπόν τον κύριο Ερντογάν, όλοι τον ακούσανε. Ήρθε ο κύριος Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο, ήρθε και στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο και τι έκανε. Έβαλε τα γκολ της ζωής του μέσα στην έδρα της χώρας μας, μέσα στην Ελλάδα. Και εμείς έχουμε να υπερηφανευόμαστε για το ότι απαντήσαμε ή ανταπαντήσαμε στις προκλητικές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, με ποδοσφαιρικούς όρους, εάν ο κύριος Ερντογάν έβαλε 5 γκολ, εμείς είμαστε υπερήφανοι γιατί βάλαμε τα 3 από τα 5 γκολ. Στην κυριολεξία χάσαμε. Έστω και αν ο κύριος Τσίπρας έδωσε την απάντηση, μια απάντηση την οποία τη χαρακτηρίζουν ιστορική παρακαλώ, επειδή είπε το αυτονόητο και αλίμον αν δεν το έλεγε, διότι τότε αντί για Γιουσφάκη θα ήταν γενίτσαρος. Ας ακούσουμε ένα τμήμα της απάντησης του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θα ήθελα πριν να απαντήσω στα ερωτήματά σας, μιας και ο φίλος πρόεδρος Ερντογάν άνοιξε με ειλικρίνεια όλη την ατζέντα της συζήτησης και νομίζω είναι θεμητό και θετικό αυτό, ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δύο φίλες χώρες
δύο γειτονικές χώρες, είμαστε γείτονες, οι γείτονες πρέπει να συζητάνε και όπου συμφωνούν και όπου διαφωνούν. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα με τις δηλώσεις του εδώ συνειδητοποιώ ότι όλο το προηγούμενο διάστημα μάλλον δεν έγινε απολύτως κατανοητό τι ακριβώς εννοεί σε σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης. Διότι αυτό που κατάλαβα από όσα είπε δεν είναι ότι ζητάει την αναθεώρηση. Άλλωστε και να τη ζήταγε την αναθεώρηση θα έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε την Ιαπωνία και τις άλλες 9 χώρες για να κάτσουμε να συζητήσουμε. Και βεβαίως κατάλαβα κάτι πολύ σημαντικό που έχει σημασία να το τονίσω, ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε σχέση με την κυριαρχική, με την εδαφική ακεραιότητα, τα σύνορά μας δηλαδή, που ορίζονται από αυτή τη συνθήκη. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο μπερδεμένος σε σχέση με το αν αυτό που θέτει στο τραπέζι είναι τον εξυγχρονισμό, την επικαιροποίηση ή την ορθή τήρηση της συνθήκης της Λοζάνης, διότι ακόμα και στο ζήτημα που έθεσε για τη Θράκη σε σχέση με τους μουφτίδες αναφέρθηκε στην ορθή τήρηση και όχι στην αναθεώρηση. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω σε σχέση με τη Θράκη το εξής. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη αλλά και η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία πρέπει να αποτελέσουν μοχλό έλξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Το στοιχείο εκείνο που θα μας φέρει πιο κοντά και όχι το στοιχείο εκείνο που θα μας απομακρύνει. Και με την ευκαιρία να πω ότι η δική μας η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη μέρημνα για τους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες και ιδιαίτερη ευαισθησία σε κάθε είδους μειονότητα και στις θρησκευτικές. Και βεβαίως συμμερίζω με την άποψη ότι πρέπει να γίνουν ακόμα βήματα σε σχέση με το βιωτικό επίπεδο, σε σχέση με την αναβάθμιση των συνθήκων. Στα ζητήματα που αφορούν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα όμως που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, δεν είναι ζητήματα διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο κρατών. Εκεί θα εφαρμόσουμε την πολιτική μας γιατί θέλουμε να την εφαρμόσουμε. Και το πρόγραμμά μας, το μεταρρυθμιστικό, γιατί αυτό αφορά δική μας υπόθεση, την οποία και θα υλοποιήσουμε. Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι εμείς, έτσι, που περιοριζόμαστε στο να βάλουμε κάποιο γκολ, ενώ έχουμε φάει πεντάρα από τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος ήρθε ως τσαμπουκάς, ως πραγματικός ηγέτης στην κυριολεξία για τη χώρα του, και σάρωσε. Και αυτό αποδείχθηκε την επομένη ημέρα, όταν πήγε στη Θράκη, όπου έκανε στην κυριολεξία το δικό του, δημιουργώντας πρόβλημα στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, στον κύριο Αμανατίδη. Ας ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα που εξασφάλισε ο Sky και θα δείτε ότι ο κύριος Ερντογάν έκανε το δικό του, επήγε εκεί και ονόμασε τους μουσουλμάνους ως ομοεθνείς του και ήταν στην κυριολεξία ο πατρονάς τους, ας το πούμε έτσι, ο προστάτης τους για ό,τι μέλη γενέστη και στη συνέχεια. Ας ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε ο Sky βλέπετε τον Γιάννη Αμανατίδη να ευνηδιάζεται από την απέτηση του Ταγίπ Ερντογάν να μιλήσει από μικροφόνου στο συγκεκριμένο πλήθος και όχι μόνο σε μαθητές στην αίθουσα διδασκαλίας όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Ο διάλογος που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικός. Ο Τούρκος Πρόεδρος βλέποντας τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί αλλάζει γνώμη και ζητάει από την διερμηνέα του να ρωτήσει τον Γιάννη Αμανατίδη αν υπάρχει μικροφωνική εγκατάσταση προκειμένου να απευθυνθεί στο πλήθος, ευνηδιάζοντας τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος δεν κρύβει την αμηχανία του. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν, φίλες και φίλοι, τα οποία θα έχουν τραγικές συνέπειες για τη χώρα μας, δεδομένου ότι η Ελληνική Βουλή με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα, αλλά και όχι μόνον και με τη Νέα Δημοκρατία, αναγνώρισε την μειονότητα ως τουρκική ουσιαστικά μέσω της Τουρκικής Ένωσης Θράκης. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Και αυτά τα οποία γίνονται είναι εγκλήματα σε βάρος της χώρας μας από την κυβέρνηση Τσίπρα, Καμένου και όχι μόνο. Θα έχουμε συνέχεια
να μην αφήσουμε περισσότερο τον κύριο Ιωάννη Σακά να περιμένει τον πρώην εισαγγελέα. Έχουμε να πούμε αρκετά μαζί. Θα κάνουμε ένα μικρό, σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε μαζί με τον κύριο Ιωάννη Σακά. Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής στην συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Η επικαιρότητα τρέχει και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι τα νησιά μας, την κυριολεξία, βράζουν από οργή και αγανάκτηση, όχι μόνο για τους λαθρομετανάστες οι οποίοι συνεχώς εισβάλλουν στα νησιά μας, αλλά και για το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου ήρθε να δώσει τη χαριστική βολή, το μαχαίρι στην κυριολεξία, στην πλάτη των νησιών μας, με την αύξηση του ΦΠΑ στα 24%, με την κατάργηση της έκπτωσης και όλες αυτές οι άθλιες ενέργειες, οι οποίες είναι ουσιαστικά αντισυνταγματικές και εγκληματικές, όπως τις έχει χαρακτηρίσει ο κύριος Καμένος, αφού ψήφισε όμως αυτό κατ' εντολήν των τοκογλύφων. Έχουμε κοντά μας τον πρώην εισαγγελέα, τον αδέκαστο κύριο Ιωάννη Σακά και επικεφαλής στο κίνημα της δικαιοσύνης, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πολλά, διότι έχουμε και θέματα που αφορούν και άπτονται της δικαιοσύνης και είναι της επικαιρότητας. Κύριε Σακά, γεια σας. Γεια σας κύριε Βραχιολίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, γιατί είναι σίγουρα πολύτιμη, δεδομένου ότι έχουμε και πολλά θέματα τα οποία άπτονται της δικαιοσύνης και θα τα συζητήσουμε. Πριν όμως θα ήθελα να μου κάνετε ένα μικρό σύντομο σχόλιο για την επίσκεψη Ερντογάν και τι αποκομίσατε εσείς από αυτό το διάστημα των 2 ημερών που παρέμεινε στην Ελλάδα. Αυτό που απεκόμισα από την επίσκεψη αυτή, η οποία κατά εμάς δεν έπρεπε να γίνει. Τονώθηκε το ηθικό αυτών που φωνάζουν στην Θράκη ότι είναι Τούρκοι. Για μας, αυτοί που φωνάζουν ότι είναι Τούρκοι στη Θράκη είναι παραπλανημένοι Έλληνες, διότι ο ελληνικός αυτός πληθυσμός που έμεινε το 1922 στην Θράκη και δεν ήθελε να φύγει με την αντικατάσταση των πληθυσμών, ήταν πληθυσμός που συνδέονταν με την γεωργία και την κτηνοτροφία και ασχολούνταν καθ' αυτό με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, όπως ήταν και η Πομάκη και άλλοι Έλληνες οι οποίοι είχαν, εδώ πρέπει να προσέξουμε, είχαν εξισλαμιστεί. Οι Τούρκοι καθ' αυτό, σαν αγάδες πασάδες στρατιώτικοι που επέβλεπαν την επικυριαρχία του Σουλτάνου στην περιοχή της Ελλάδας, στην ελλαδική περιοχή, ποτέ δεν ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυτοί που φωνάζουν και λένε Τούρκοι είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες. Συνεπώς, παραπλανημένα λένε ότι είναι Τούρκοι και σκόπιμα και επιτίδια ο Τούρκος πρόεδρος ήρθε εδώ για να τους βάλει μέσα στο μαντρί της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής. Και γι' αυτό θα πρέπει οι Έλληνες να προσέχουν πάρα πολύ στην Κομωτινή και να μην πέφτουν στην παγίδα των Τούρκων της Άγκυρας. Ουσιαστικά εμφανίζεται η ελληνική κυβέρνηση να ανοίγει το δρόμο στον κύριο Ερντογάν και να σκεφτούμε ότι πριν από λίγο διάστημα είχε ψηφίσει υπέρ της αναγνώρισης αυτής της λεγόμενης τουρκικής ένωσης Θράκης, έτσι. Είχε ψηφίσει πίσω από αυτό το νομοσχέδιο που ήταν για το τρίτο φύλο. Το πολιτικό ζευγάρι Καμένο Τσίπρα, διότι Τσίπρας χωρίς Καμένο δεν υπάρχει στη Βουλή και στην κυβέρνηση, να μας πει αυτό το πολιτικό ζευγάρι που τρύπωσε από πίσω από αυτό το νομοσχέδιο και έγινε νόμος αυτή την περιβόητη τουρκική ένωση Ξάνθης, να μας πει αν οι μουσουλμάνοι θα δεχθούν αυτό το τρίτο φύλο. Μάλιστα. Και σιώπησαν για το ότι υπήρχε αναγνώριση ή έγκριση του σωματείου τουρκικής ένωσης Ξάνθης. Τούρκων, έτσι. Ναι, ναι. Σωματείου Τούρκων Κομωτινής Ξάνθης. Το αποσιώπησαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έδωσαν τη δέουσα σημασία το τι κρυβόταν πίσω από αυτό το νομοτέχνασμα για το τρίτο φύλο.
Μάλιστα. Να περάσουμε στα θέματα τα οποία και αυτά είναι καυτά στην κυριολεξία, αφορούν τη δικαιοσύνη. Μόλις χθες, προχθές, είχαμε ευθεία επίθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά των δικαστών και συγκεκριμένα του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας με το θέμα της, του πόθεν έσχες. Μπορείτε να μου κάνετε ένα σχολιασμό, δηλαδή όταν έχουμε το κράτος, την κυβέρνηση, να επιτίθεται στους δικαστές, τη δικαιοσύνη, τώρα τελικά σε τι μπορεί να ελπίζει ο λαός? Και κάντε μου ένα σχολιασμό για το θέμα του πόθεν έσχες, διότι έτσι όπως κυκλοφόρησε, είναι σαν να μην θέλουν οι δικαστές να κάνουν δηλώσεις πόθεν έσχες. Βεβαίως και θα κάνω το σχόλιο, αλλά το σχόλιο είναι τριπλό. Πρώτο, να εστιάσουμε σε αυτό εάν θέλουν οι δικαστές να κάνουν δήλωση πόθεν έσχες. Οι δικαστές κάνουν δήλωση πόθεν έσχες και μάλιστα αν συνταξιοδοτηθείς πρόωρα ή κανονικά, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις δήλωση πόθεν έσχες, όπως έκανα και εγώ που έφυγα το 2011 το Μάρτιο. Έκανα και κάνουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς δήλωση πόθεν έσχες και 3 έτη μετά την αποχώρησή τους. Το ζήτημα δεν είναι ότι οι δικαστές δεν θέλουν να κάνουν δήλωση πόθεν έσχες. Το ζήτημα είναι ότι οι δικαστές, επειδή κατάλαβαν ότι γίνεται ηλεκτρονικό φακέλωμα τους, δεν θέλουν να το κάνουν ηλεκτρονικός. Διότι υπάρχει σοβαρή διαρροή ηλεκτρονικών στοιχείων από το ελληνικό δημόσιο και έχουμε το προηγούμενο με την περίπτωση του Γιάννη Μένα Ανή Βαρουφάκη που πήρε ηλεκτρονικώς όλα τα αφημί των Ελλήνων και όλες τις διευθύνσεις των Ελλήνων και τα στοιχεία τους που κρύβονται πίσω από το αφημί. Μάλιστα. Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, διότι και εγώ τώρα, και εγώ ως εκδότης εφημερίδος έχω κάνει και κάνω εδώ και χρόνια δήλωση πόθεν έσχες. Δηλαδή κρέμομαι στα μανταλάκια του ηλεκτρονικού αυτό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δέστε, το θέμα είναι ότι δεν διασφαλίζεται τα προσωπικά σου δεδομένα, ούτε η διεύθυνση του σπιτιού σου, ούτε η προστασία σου δεν διασφαλίζεται ως προσωπικότητα δικαστού με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το ηλεκτρονικό πόθεν έσχες. Αφού μπήκαν οι δικαστές μπροστά, είναι ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουν και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, ώστε να μην φακελώνονται ηλεκτρονικά. Γιατί μετά τη δήλωση αυτή την ηλεκτρονική του πόθεν έσχες έρχεται η κάρτα του πολίτη, η ηλεκτρονική. Και αυτά είναι προστάδια. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Για πείτε μου. Το δεύτερο, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο στην επίθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας. Οι δικαστές με τις αποφάσεις σε σοβαρά ζητήματα στο Συμβούλιο Επικρατείας βλέπε περίπτωση απόφαση για το πρώτο μνημόνιο από το Συμβούλιο Επικρατείας. Μάλιστα. Έτσι όπως είχαν συμπεριφερθεί και δεν κατάλαβαν τι σημαίνει μνημόνιο και πρώτο μνημόνιο και άλλα μνημόνια, φυσικά θα έρχονταν σε μία θέση κάποια στιγμή όπου αν δεν υπάκουαν και στα περαιτέρω κελεύσματα της εκτελεστικής εξουσίας όπως υπάκουσαν στο πρώτο μνημόνιο, θα άκουγαν τον εξάψαλμο από κάποιον υπουργό της εκτελεστικής εξουσίας, εν προκειμένου του συγκεκριμένου υπουργού που είναι δικηγόρος και το έπαιζε, αν θυμάστε, και σε δίκη στο Σύνταγμα ως εισαγγελέας. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεπώς, έπρεπε οι ανώτατοι δικαστές να είχαν ευρύτατη αντίληψη και να είχαν φρενάρει το πρώτο μνημόνιο από την αρχή. Οι μειοψηφίες που υπάρχουν στην απόφαση για το πρώτο μνημόνιο είναι συνταρακτικές. Αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία δικαστών του Συμβουλίου Επικρατείας, ολομελίας, πέρασε να είναι συνταγματικό το πρώτο μνημόνιο. Ήτανε τότε με τον κύριο Πικραμένο, έτσι. Οπότε άνοιξαν οι ασκοί του Ιόλου. Ήτανε με τον κύριο Πικραμένο, να θυμίσουμε. Ναι, βέβαια. Ο οποίος μετά έγινε και πρωθυπουργός. Ότι ένας δικαστής του Συμβουλίου Επικρατείας, έτσι, διέρευσε το αποτέλεσμα της διάσκεψης, της ολομελίας, στην κυβέρνηση τότε Παπανδρέου. Το θυμάστε? Μάλιστα. Και μετά, και ενώ η διάσκεψη για το πρώτο, γιατί αν είναι συνταγματικό το πρώτο μνημόνιο, είχε γίνει καλοκαίρι 2011, έτσι, ναι. Η απόφαση δημοσιεύθηκε πριν επί κυβέρνησης μετά
αν θυμάμαι καλά, Σαμαρά Βενιζέλου και προχώρησε το δεύτερο μνημόνιο. Δηλαδή, άρχισε να δημοσιευθεί. Γιατί δεν δημοσιεύανε τότε και γιατί δεν φάγανε επίπληξη οι δικαστές ότι αργούν τη δημοσίευση αποφάσεων αφού η διάσκεψη είχε γίνει πολύ μπροστά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Γιατί έπρεπε να φτιάξουν βάση με νομικό σχεδιασμό του Συμβουλίου Επικρατείας που αναγνώρισε το πρώτο μνημόνιο ως συνταγματικό και να μπει η βάση για το δεύτερο μνημόνιο. Το οποίο ποτέ οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν καταπροσέβαλαν ούτε το τρίτο όπως προσέβαλαν το πρώτο. Μάλιστα. Τα θυμάστε όλα αυτά? Ναι, όχι, εγώ δεν τα θυμάμαι με τέτοιες λεπτομέρειες όπως μου τα λέτε και ασφαλώς δεν τα θυμάται με τόσες λεπτομέρειες και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Το λέω, κύριε Βραχιολίδη, γιατί θεωρούσαν στο Συμβούλιο Επικρατείας ότι το πρώτο μνημόνιο είναι κάτι το ήπιο και μέσα στην έννοια του δημοσίου συμφέροντος, του δημοσιονομικού συμφέροντος, να βρει χρήματα το ελληνικό κράτος να πληρώσει το χρέος. Μα έλα που άνοιξε η Κερκόπορτα και ήρθε και δεύτερο και τρίτο. Δηλαδή οι δικαστές. Και τέταρτο. Και τέταρτο, ναι. Ακούστε, μισό λεπτό, κύριε Εισαγγελέα. Οι δικαστές δηλαδή μου λέτε ότι ουσιαστικά έδωσαν δικαιώματα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Του Συμβουλίου Επικρατείας. Του Συμβουλίου Επικρατείας, μάλιστα. Όχι όλοι οι δικαστές, γιατί υπάρχουν δικαστές, εισαγγελείς που είναι στα ποινικά δικαστήρια και δικαστές που είναι στα απλά διοικητικά, διοικητικά πρωτοδικεία εφετεία και αστικά δικαστήρια και ποινικά. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα σας μιλήσω εγώ μετά και για άλλο δικαστήριο. Το Συμβούλιο Επικρατείας, λοιπόν, έδωσε μετά. Ναι, και πείτε μου. Συνεχιστεί ο σχολιασμός. Κάνει επίθεση, λοιπόν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κοντονής, συλλήφθη και κατά των δικαστών, γιατί δεν βγήκε γρήγορα ένα άλλο βούλευμα. Ενώ υπήρχε πριν από καιρό η εισαγγελική πρόταση. Έτσι, με το ποδόσφαιρο σχετικά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα βουλεύματα χρειάζονται και δικαστές να τα επεξεργαστούν γρήγορα και γραμματιακή υποστήριξη για να γραφούν. Τη γραμματιακή υποστήριξη το Υπουργείο Δικαιοσύνης, διαδοχικά αν έχετε προσέξει, ποτέ δεν στελέχωσε γραμματιακά για να δικάζονται γρήγορα υποθέσεις, γι' αυτό έχουμε και το ωράριο ώρα 3 και όχι περισσότερες θέσεις, με αποτέλεσμα να μην δικάζονται γρήγορα υποθέσεις. Και το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Κοντονής, προσέξτε, πολιτικά, για να κάνει επίθεση κατά των δικαστών, δεδομένου ότι οι δικαστές τώρα με τα χρεοκοπημένα νοικοκυριά αρχίζουν και βγάζουν αποφάσεις εναντίον των πολιτών, για να δείξει ότι έχουν το πάνω χέρι, υποκριτικά, μάλιστα, οι εκτελεστές της εκτελεστικής εξουσίας, κάνανε επίθεση στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν είπαν όμως κάθε κύριος Κοντονής γιατί τα δάνεια των δανειοληπτών πήγε και τα δίνει σε funds με νόμο που ψήφισε πέρυσι το Δεκέμβριο του 2016 το πολιτικό ζευγάρι Καμένος Τσίπρας. Τα funds γιατί ενώ στην Κύπρο οι τράπεζες εκεί πέρασαν νόμο να καλούν το δανειολήπτη να του κάνουν κούρεμα και να του λένε έλα πάρ' το εδώ και τόσο καιρό. Μάλιστα. Αποτελεί το έγκλημα. Το μεγάλο έγκλημα. Τέλειο έγκλημα είναι. Το τέλειο έγκλημα η φαρπαγής και του τελευταίου ευρώ του Έλληνα πολίτη, αλλά και της περιουσίας, και να ξεφτελήσουν τον Έλληνα πολίτη, να του πάρουν το ακίνητο, την κατοικία του και την πρώτη κατοικία του. Είδε στο Αγρίνιο προχτές είχε γίνει κατάσχεση από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για 1.319 ευρώ σε κατοικία. Κύριε, μισό λεπτό. 19 στο Αγρίνιο. Κύριε Σακά, λοιπόν, το τελευταίο. Ο σχεδιασμός είναι να πάρουν και τα σπίτια και να πετάξουν τους Έλληνες στα παγκάκια. Μισό λεπτό. Με συνεργό τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν βλέπει αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος της. Ο ελληνικός λαός, το τελευταίο προπύργιο που έχει να ακουμπήσει, είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη θα παίζει το ρόλο του συνεργάτη των απατεώνων που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Το ρόλο του συνεργάτη των πολιτικών απατεώνων, έτσι. Των πολιτικών απατεώνων. Το τροπολόγησαν οι ίδιοι οι πολιτικοί φτιάχνοντας νομοθεσία. Το όλο θέμα είναι, επειδή φτάσαμε στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και θα κλάψουν άνθρωποι και θα βρεθούν στο παγκάκι και στο πεζοδρόμιο, είναι ότι βγήκε νομολογία του Αρείου Πάγου που μιλάει για δόλιο δανειολήπτη. Όλοι οι δανειολήπτες δεν είναι δόλοι.
Και αν θέλανε να βρουν τους δόλιους, κύριε Βραχιολίδη, η εκτελεστική εξουσία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι τραπεζίτες μπορούσαν να τους βρουν μέσα σε ένα μήνα από τότε που ξεκίνησε το πρόβλημα. Φορτώνουν όμως, και γι' αυτό έχουμε συμπεριφορές στα ειρηνοδικεία, ειρηνοδικών να ειρωνεύονται τους πολίτες που είναι δανειολήπτες και πάνε εκεί να σώσουν με τον νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ειρωνεύονται τους πολίτες δανειολήπτες. Φτάσαμε σε τέτοιο σημείο. Σε τέτοιο θλιβερό σημείο, δυστυχώς. Γι' αυτό πέφτει και το κύρος της δικαιοσύνης, διότι οι ειρηνοδίκες αυτοί, ενώ στην αρχή βγάζανε σωστές αποφάσεις, όλος περιέργως, λες και ακολουθούν μια εντολή, άλλαξαν και εξυβρίζουν ουσιαστικά στο ακροατήριο τον πολίτη, που αυτό είναι πειθαρχικό αδίκημα του ειρηνοδίκη ή του πρωτοδίκη που συζητάει ανακοπή, έτσι. Πολύ σημαντικό, ναι. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μου είπατε προηγουμένως... που είναι συντονισμένοι σε δύο αποφάσεις νομολογία του Αρείου Πάγου για τον δόλιο υπερχρεωμένο. Εφαρμόζουν αυτά που κάναν κάποιοι πονηροί, το εφαρμόζουν σε όρους εκ προημίου, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο. Φοβερό. Περτείς ειρηνοδίκες που προσβάλλουν τον πολίτη που πάει στο δικαστήριο για να βρει το δίκαιο του. Άρα λοιπόν, κύριε... Ο κύριος Υπουργός εκμεταλλεύτηκε και αυτό για να αυξήσει την πληγήσα φήμη της κυβέρνησης Καμένου Τσίπρα. Και κάνει επίθεση εκ του ασφαλούς στους δικαστές. Είναι μεικτό το θέμα, είναι πολυσύνθετο θέμα, γι' αυτό έκανα τρεις σχολιασμούς ουσιαστικά. Καλά κάνατε και κάνετε αυτούς τους σχολιασμούς για να ξεκαθαρίσει η εικόνα και η κατάσταση για το με τι τελικά βρίσκεται αντιμέτωπος ο Έλληνας πολίτης, διότι δεν είναι μόνο το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο να θυμίσουμε ότι έβγαλε και αποφάσεις ότι καλώς εκλάπησαν δηλαδή τα λεφτά των ομολογιούχων του Δημοσίου και το έβγαλε ότι ήταν αυτό σωστό και καλό. Και, μάλιστα, βεβαίως, αυτές είναι αποφάσεις του Συμβουλίου της... Αλλά αυτά είναι ένα μέρος. Δεν σώζεται η κατάσταση με τέτοιες. Έπρεπε καθ' αυτό οι αποφάσεις των υπουργών που υλοποιούν τους νόμους που υλοποίησαν για το δεύτερο Σαμαρά Βενιζέλου και το τρίτο μνημόνιο με 222 βουλευτές, κάνεις το σταυρό σου, ενώ ο ελληνικός λαός είπε όχι σε δημοψήφισμα. Ο ελληνικός λαός, κύριε Βραχιολίδη, είπε όχι σε ένα δημοψήφισμα για μνημόνιο και εκείνο ήταν μικρό μνημόνιο. 8,7 δις. Και τούτοι εδώ οι πολιτικοί απατεώνες φέρανε μνημόνιο, δεξιοί και αριστεροί, 87 δις. 10 φορές πιο πάνω. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Και βγαίνει η Σιριζέα, αν θυμάστε, και έλεγε οι Έλληνες, λέει, ήταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους 400 χρόνια. Δεν μπορούν να αντέξουν 99 χρόνια. Η κυρία Βαγινά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το είπε αυτό. Σιριζέα. Σκεφτείτε τι συζητείτε πίσω από τις πόρτες, τις κλειστές πόρτες, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς προωθούν τη σκλαβιά των Ελλήνων για 100 χρόνια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κίνημα δικαιοσύνης πολιτών. Θα μιλήσουμε και για το δικό σας το κίνημα δικαιοσύνης με ένα σύντομο... Υποευρία έννοια κίνημα δικαιοσύνης. Έτσι, θα κάνουμε ένα μικρό σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα περάσουμε στα επιμέρους θέματα, διότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες αν όχι εξοργίζουν, πάντως προκαλούν εντύπωση, διότι είναι φοβερές και τρομερές. Θα τις συζητήσουμε σε λίγα λεπτά, κύριε Σακά. Βεβαίως. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Βεβαίως. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής στην φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Έχω κοντά μου, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον πρώην εισαγγελέα, τον αδέκαστο δικαστή, τον κύριο Ιωάννη Σακά και επικεφαλής στο κίνημα δικαιοσύνης. Κύριε Σακά, θα ήθελα να πούμε για ορισμένες άλλες αποφάσεις οι οποίες προκαλούν εντύπωση και δεν συνάδουν με το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Μιλάω συγκεκριμένα για την περίπτωση του κυρίου Ανδρέα Γεωργίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και για το περίφημο εκείνο έλλειμμα το οποίο διωγγώθηκε στο 15,4% και εξαιτίας του οποίου μπήκαμε στα μνημόνια.
Υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών η οποία τον απαλλάσσει. Για πείτε μας λεπτομέρειες και πού έχει φτάσει αυτή τη στιγμή αυτή η ιστορία. Ναι, δέστε, το θέμα το οποίο, τα θέματα είναι, ουσιαστικά είναι τρία. Το πρώτο θέμα είναι η ψευδής βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος που επισύρει ισόβια κάθερξη. Έτσι. Το άλλο θέμα ήταν οι τρεις παραβάσεις καθήκοντος του κυρίου Γεωργίου της Ελστάτ, για την οποία στο πρωτοδίκως είχε αθωωθεί μέσα σε 25 λεπτά στο Πλημελιωδικείο Αθηνών. Στο εφετείο όμως, κατέφεση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, κηρύχθηκε αθώος για δύο πλημελήματα, ενώ η Εισαγγελέας της έδρας είχε πει να κηρυχθεί ένοχος και για τα τρία πλημελήματα παράβαση καθήκοντος, και κηρύχθηκε τελικά το τριμελές εφετείο πλημελημάτων ένοχος για ένα πλημέλημα παράβασης καθήκοντος με 2 χρόνια φυλάκιση χωρίς ελαφρυντικά. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα μπει μέσα φυλακή? Όχι, αφού έχει λευκό ποινικό μητρό, δεν μπαίνει μέσα. Αν έχει ποινικό μητρό κάποιος από ένα έτος και κάτω... Είναι με αναστολή δηλαδή. Είναι με αναστολή. Επί τριετία με το άρθρο 99 του ποινικού κώδικα. Το τρίτο είναι ότι είχε... κηρυχθεί ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Στρόμπλου στον Πειραιά. Μάλιστα. Όπου εκεί κηρύχθηκε ένοχος για 12 μήνες, αλλά κατά επιτρεπτή μεταβολή για απλή δυσφήμιση. Μάλιστα. Έκανε έφεση ο κύριος Γεωργίου, ξανακηρύχθηκε ένοχος με την ίδια ποινή. Ούτε του μείωσαν την ποινή στο εφετείο. Έκανε ανέρεση, αλλά επειδή η απόφαση ήταν για απλή δυσφήμιση, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ετέθη στο αρχείο. Με ένα νόμο που βάζανε στο αρχείο τον 44-11 3-8 του 16 που ψήφισε η κυβέρνηση Καμένου Τσίπρα. Να μπαίνουν στο αρχείο αφόσον δεν έχουν εκτελεστεί ποινικές αποφάσεις για ποινικά αδικήματα που τιμωρούνταν μέχρι 2 χρόνια ή χρηματική ποινή. Έτσι. Αυτό είναι το τρίτο. Αν λοιπόν, να σας δώσω να καταλάβετε, ο δίκαζε στο τριμελές εφετείο κάτω πλημελημάτων. Τον είχε δικάσει πρωτοδίκως στο δικαστήριο για συκοφαντική δυσφήμιση πάνω από 12 μήνες, δηλαδή 15 μήνες, και του έβαζε φυλακή πάλι για συκοφαντική δυσφήμιση, δεν μετέτρεπαν την κατηγορία στο πρώτο δικαστήριο σε απλή δυσφήμιση, πάλι για πάνω από 12 μήνες, στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων για την παράβαση καθήκοντος δεν θα γίνονταν αναστολή επί τριετία. Μάλιστα. Λες και έρχεται κάποιο αόρατο χέρι. Ναι, και ποινή έτσι να είναι στα όρια των αναστολών. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αν αυτά συνάδουν με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, εγώ αφήνω ένα ερωτηματικό για το πόσο ικανοποιείται αυτό. Και θα έπρεπε να είναι αυστηροί κάτω στο Πειραιά οι δικαστές, οι ποινικοί δικαστές, και τουλάχιστον να μην μετέτρεπαν την κατηγορία από απλή δυσφήμιση που έκανε κατά του Στρόμπλου μέλους, ήταν και μέλος του ΔΣ, έτσι. Μάλιστα. Ο κύριος Στόμπλος, γιατί ήταν ο ειδικός γνώστης πάνω στο εθνικοστατιστικά στοιχεία. Λοιπόν. Μάλιστα. Τώρα ο κύριος Γεωργίου έχει γίνει για την περίπτωσή του ανέρεση στον Άριο Πάγο και μπορεί να καθίσει στο εδόλιο. Λοιπόν, δέστε. Ο κύριος Γεωργίου, από ό,τι ξέρω, έχει κάνει ανέρεση και για την ποινή που έφαγε για παράβαση καθήκοντος 2 χρόνια χωρίς ελαφρυντικό στην παράβαση καθήκοντος, αλλά κάναμε και εμείς εκεί. Και η κυρία Γεωργαντά και ο κύριος Λογοθέτης, τη γράψαμε. Μάλιστα. Κάναμε αίτηση στην εισαγγελία του Άριου Πάγου να κάνει ανέρεση κατά του αθωωτικού μέρους για τις παραβάσεις καθήκοντος. Τις άλλες δύο αθωωτικές περιπτώσεις, ήταν 2 αθωωτικές περιπτώσεις για 2 παραβάσεις καθήκοντος. Δικάστηκε για την τρίτη ο κύριος Γεωργίου. Ναι. Λοιπόν, Αυτό που καίει τον λαό είναι αυτό το περίφημο έλλειμμα που το έφτασε στο 15,4. Γι' αυτό θα δικαστεί. Γι' αυτό λοιπόν τώρα ερχόμαστε εδώ. Αυτό είχε ξαναπάει σε Συμβούλιο Εφετών. Αν θυμάστε, η ανακρίτρια είχε βγάλει τυπικές κλήσεις ότι δεν συνέτρεχε καμία ένδειξη για κακούργημα ψευδούς βεβαιώσεως παρυπαλλήλου σε βαθμό κακουργήματος, με ισόβια κάθερξη, ξαναγύρισε πάλι πίσω με εντολή άλλου Συμβουλίου Εφετών, με βούλευμα, ξανάγινε, αποδόθηκε κατηγορία, ξαναήρθε και το Συμβούλιο Εφετών, σε αυτή τη φάση,
τον είχε απαλλάξει, έγινε αναίρεση, ξαναγύρισε πάλι πίσω μετά από αναίρεση στο Συμβούλιο Εφετών και το τελευταίο Συμβούλιο Εφετών με το βούλευμα 969 του 2017, βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Ναι, ναι. Έτσι, απεφάνθηκε να μην γίνει κατηγορία κατά Ανδρέα Γεωργίου, Κωνσταντίνου Μολφέτα και Αθανάσιο Ξενάκη για το φούσκωμα, για αυτή την ψευδή βεβαίωση του ελλείμματος. Έτσι. Αλλά η εισηγήτρια εκεί είχε προτείνει, μία εφέτης, είχε προτείνει να παραπεμφθεί ο Γεωργίου για το κακούργημα και οι άλλοι δύο. Επειδή όμως, αυτό όμως ήταν απαλλακτικό 2-1. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εφετών και μία εφέτης είπε να απαλλαγούν. Τελικά ισχύει η πλειοψηφία αυτή, δεν παραπέμφθηκε με αυτό το βούλευμα. Έγινε όμως αναίρεση από την κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρία Ξένη Δημητρίου Βασιλοπούλου, η οποία ανέρεση αυτή είναι 177 σελίδες. Και πάει στον Άριο Πάγο να αποφανθεί. Και έγινε στις 19 Ιουλίου 2017 με αριθμό έκθεση ανέρεσης 47-2017. Ας ελπίσουμε η ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της. Ακριβώς. Είναι εμπεριστατωμένη η έκθεση ανέρεσης. Λέει και πώς προήλθαν οι ζημίες. Λέει και τι ζημίες σε δισεκατομμύρια επήλθαν σε βάρος του ελληνικού κράτους από αυτή την ψευδή βεβαίωση φούσκωμα ελλείμματος. Έτσι. Είναι πάρα πολύ καλά δεμένη και προσέξτε, λύνει το νομικό ζήτημα αν αυτά που, εγγράφησαν ως βεβαίωση και προήλθαν από υποτίθεται μελέτες του κυρίου Γεωργίου για το έλλειμμα, λύνει το θέμα ότι αυτά τα ψευδή αποτελούν γεγονότα και όχι επιστημονικές κρίσεις και αξιολογήσεις. Γιατί η ψευδής βεβαίωση, το άρθρο 242 του ποινικού κώδικα, δεν τιμωρεί τις αξιολογήσεις που γράφονται σε ένα δημόσιο έγγραφο, τιμωρεί την καταγραφή ψευδών γεγονότων. Και λέει το βούλευμα τη έκθεση ανέρεσης μέσα. Το λύνει αυτό το ζήτημα η κυρία εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Εάν συμπαραταχθεί και οι δικαστές του Άριου Πάγου και πούν ότι λύθηκε, είναι δεμένα τα χέρια των δικαστών του εφετείου να παραπέμψουν το Γεωργίου πλέον. Ας το ευχηθούμε. Να περάσουμε σε... Δεν έχουν ανέρεση. Δεν έχω να σας τα εξηγήσω περισσότερο. Κύριε Σακά, επειδή ο χρόνος πιέζει, υπάρχει και μια άλλη σοβαρότατη περίπτωση που αφορά τον ΟΕΚ, τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκείνον τον περίφημο, όπου οι δημόσιοι οικονομικοί επιθεωρητές απεφάνθησαν ότι έγινε φαγοπότη τουλάχιστον 6 εκατομμυρίων ευρώ. Προσέξτε να σας πω λεπτομέρεια. Υπάρχει ο κύριος Γεώργιος Κοκοβός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος, διευθυντής εκεί των οικονομικών, ό,τι γινόταν δηλαδή μέσα στον ΟΕΚ, με δικές του εντολές και με δικές του υπογραφές, γινόντουσαν όλα τα φοβερά και τρομερά. Και ο κύριος Κοκοβός, παρακαλώ, σημειώστε, παρά τούτου έχει επιβληθεί σε βάρος του καταδικαστική απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, δηλαδή 250.000 ευρώ και προσωπικά στον ίδιο και αλληλεγγύος με τους υπολείπους υπευθύνους του σκανδάλου, ο κύριος Κοκοβός, παρακαλώ πολύ, ζει και βασιλεύει. Δεν έχει κουνηθεί από τη θέση του. Πρώτα βρισκόταν στο ΙΚΑ Γλυφάδας, κάποιες πληροφορίες λένε ότι πριν ήταν και στο Πέραμα, ενώ σήμερα, όπως πληροφορούμαστε, είναι διευθυντής στο ΕΦΚΑ Καλλιθέας. Κύριε εισαγγελέα, κύριε Σακά, δεν τον κουνάει κανένας τον κύριο Κοκοβό από τη θέση του. Δηλαδή, δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Λοιπόν, δέστε, θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να δούμε αν η ποινική απόφαση καταδικαστική είναι αμετάκλητη. Διότι, εάν δεν είναι αμετάκλητη, δεν μπορεί να... Να το έχει επιβληθεί καταλογισμός. Τελείωσε. Έχει επιβληθεί καταλογισμός. Ναι, λέτε αυτό το σκάνδαλο που το ανακάλυψε το ελεγκτικό συνέδριο για διασπάθηση δημοσίου χρήματος πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια. Επιβληθεί και από το ελεγκτικό συνέδριο. Υπάρχει δηλαδή αυτή η καταλογισμός. Καταλογισμός, ναι. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, εάν είναι αμετάκλητη η απόφαση, κανονικά θα θυμάστε και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον κύριο Ρακιτζή, που έλεγε ότι οι υπάλληλοι αυτοί έπρεπε να, με πειθαρχικό να φεύγουν σύντομα από τις δημόσιες υπηρεσίες οι υπάλληλοι αυτοί.
Αλλά βλέπουμε εδώ αυτά τα οποία κατήγγειλε τότε και ο Γενικός Υπευθυντής Δημόσιας Διοίκησης. Δεν φεύγουν δυστυχώς οι υπάλληλοι αυτοί. Υπάρχουν κέντρα εξουσίας που τους καλύπτουν, όπως φαντάζομαι και εν προκειμένου, διότι δεν είναι ηθικό να κατηγορήσει για μια διασπάθηση δημοσίου χρήματος και να παραμένεις ακόμη στη θέση σου και σε κομβικά σημεία, δηλαδή ως διευθυντικός στέλεχος στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Αλλά δυστυχώς φαίνεται και έχει γράψει ιστορία η ελληνική δημόσια διοίκηση ότι είναι ένα άντρο διαπλοκής με πολιτικές πλάτες. Δηλαδή έχουμε την περίπτωση εδώ που ναι μεν υπάρχουν αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά δεν τις στηρεί το ίδιο το κράτος. Δηλαδή έχουμε το ρουσφέτι του ρουσφετιού, δηλαδή έχουμε την πολιτική προστασία. Τι έχουμε εδώ πέρα, τι γίνεται τελικά? Έχουμε, ουσιαστικά έχουμε την ποδοπάτηση του τρίτου πυλώνα της δημοκρατίας, δηλαδή την ποδοπάτηση σε αυτή την περίπτωση της δικαιοσύνης, που είναι πυλώνας δημοκρατίας. Δηλαδή η εκτελεστική εξουσία δεν σέβεται τον τρίτο πυλώνα της δημοκρατίας στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και κάνει δηλαδή μετά και μετά το θράσος να βγαίνει και να κατηγορεί τους δικαστές. Να βγει να κατηγορήσει τους δικαστές και ο καθένας να τους κατηγορήσει, αλλά πρέπει να τους δικαστές να τους κατηγορήσει με συγκεκριμένα στοιχεία, όχι αοριστείες. Ναι, εδώ στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζει αποφάσεις δικαιοσύνης η εκτελεστική εξουσία. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Βραχιολίδη. Όταν η εκτελεστική εξουσία με τσαμπουκά δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις, τότε σημαίνει ότι ποδοπατάει τον τρίτο πυλώνα της δημοκρατίας που αναγνωρίζεται με το Ελληνικό Σύνταγμα και λέγεται δικαιοσύνη. Εάν ποδοπατείς ως εκτελεστική εξουσία τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αυτό σημαίνει χούντα. Σημαίνει δικτατορία. Μάλιστα. Πολύ σοβαρά αυτά που μας λέτε. Και το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έπρεπε η Βουλή, οι νομοθέτες μας, έτσι οι περιβόητοι νομοθέτες μας, να είχαν εκφράσει μια ευαισθησία περισσότερο από κάθε δημοσιογράφο και να παίρνετε εσείς την είδηση ότι βουλευτές εναντιώθηκαν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο γιατί η κυβέρνηση δεν υλοποιεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και βλέπουμε τους βουλευτές να είναι κότες στα έδρανα. Μία αποκάλυψή μας, ο Υφυπουργός Εργασίας κύριος Πετρόπουλος, λέμε ότι κάνει πλάτες, αν όχι ας το διαψεύσει, και δεν αποβάλλει από τις θέσεις τους υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους που διώκονται για παράβαση καθήκοντος μεταδόλου. Έχουμε συγκεκριμένα ονόματα, κύριε Σακά, εδώ, τον κύριο Βασίλειο Πατεράκη και τον κύριο Ευάγγελο Θεοδωρίδη, οι οποίοι με ντοκουμέντα, έτσι με αποφάσεις, οδηγούνται στο εδόλιο για παράβαση καθήκοντος μεταδόλου. Και μάλιστα έχουμε εδώ την χαρακτηριστική περίπτωση ότι ο κύριος Βασίλειος Πατεράκης είναι διευθυντής του ΙΚΑ Περιστερίου και όχι μόνο δεν εξέπεσε τις θέσεις του, αλλά για λόγους επιβράβευσης πριν από λίγες ημέρες ανέλαβε και διευθυντής στο ΙΚΑ Χαλκίδος. Τι έχετε να πείτε, κύριε Σακά? Έχω να πω ότι η εκτελεστική εξουσία σε αυτή την περίπτωση, όπως εκφράζεται με το συγκεκριμένο υπουργό και αυτός με τη σειρά του, ποδοπατεί το κύρος μιας ευνομούμενης δημοκρατίας. Και για να έχει τέτοιο θράσος, αυτό αποκαλύπτει ότι οι ίδιοι δεν πιστεύουν στη δημοκρατία. Πιστεύουν στο τζαμπουκά να σώσουν στελέχη τους, ενώ θα έπρεπε κανονικά, αφού υπάρχει αυτή η εμπλοκή των κυρίων αυτών με τη δικαιοσύνη, να παραμεριστούν προς το παρόν από τη θέση τους και με τις θέσεις αυτές να τις ενισχύσουν άνθρωποι με κύρος και εντυμότητα. Αλλά βλέπουμε αυτό το περίεργο, να παραμένουν στη θέση τους άνθρωποι που έχουν σοβαρή εμπλοκή με παραβάση καθήκοντος. Αυτό σημαίνει ότι η εκτελεστική εξουσία έχει το τσαμπουκά και δεν σέβεται δημοκρατικούς θεσμούς στην Ελλάδα. Αυτό... Ως επικεφαλής του κινήματος δικαιοσύνης, εσείς μπορεί να σας βρει κάποιος, έτσι, έχετε το site το δικό σας. Βεβαίως, κίνημα pavladikaiosynis.gr και το ονομάσαμε κίνημα δικαιοσύνης, διότι και δεν πήγαμε στην παραλία να πιούμε τον καφέ μας και να το παίζουμε αδιάφοροι. Μας πληγώνουν όλα αυτά που γίνεται, ειδικά εμένα ως πρώην δικαστικού λειτουργού. Δεν δέχομαι να με διοικούν απατεώνες, κλέφτες, υπηρέτες, στοκογλύφων,
για να μας ξεπουλάνε στο εξωτερικό και να μας ονομάζουν πινκς, γουρουνάκια ή πειραματόζωα και να μας ξεφτιλίζουν διεθνώς. Γι' αυτό λοιπόν και ασχολήθηκα, αναγκάστηκα να ασχοληθώ με την πολιτική, διότι πρόταγμά μας έχουμε βάλει την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων. 25 συνταγματικά δικαιώματα μέσα στο υπάρχον Σύνταγμα. Μπορεί να έχει προβλήματα το Σύνταγμα, αλλά πρέπει να τα προστατεύσουμε. Και την προσπάθειά μας τη λέμε κίνημα δικαιοσύνης. Κύριε Σακά, ήταν τιμή που σας είχαμε σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε στο άμεσο μέλλον. Αγαπητές φίλες και φίλοι, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Πιστεύω να σας δώσαμε ένα πολύ δυνατό περίγραμμα του τι γίνεται στην κοινωνία μας και το τι γίνεται στην ελληνική δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί η εκπομπή «Όσα μύθια τόση αλήθεια» με την Ευγενία Κούκουρα. Σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Ήταν η εκπομπή «Ανεξάρτητος παρατηρητής» με τον Γεράσιμο Βραχιολίδη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.